Με μια ειδική συνεδρίαση μετά από πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής, συζητήθηκε το πρωί της Τρίτης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων η μελέτη οριοθέτησης και αντιπλημμυρικής προστασίας της Άρτας, καθώς και της ευρύτερης περιοχής που διέρχεται ο Άραχθος ποταμός μέχρι τον Αυρακικό κόλπο, παρουσία και της αντιπολίτευσης φορέων και συλλόγων της περιοχής, αλλά και των εκπροσώπων του Τεχνικού Γραφείου που έχουν αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης. Είπαμε να κάνουμε μια ένστατη προσπάθεια μετά από έγγραφα στην Διεύθυνση Υποδομών και καλέσαμε τους μελετητές να μπορέσουμε να περπατήσουμε την περιοχή μας, έτσι ώστε να έχουν και μια εικόνα από κάποια θέματα που έπεσαν στην αντίληψή μας ότι δεν τα είχαν λάβει υπόψη, και όπως και οικισμούς οριοθετημένους και συνεκτικούς, θα έλεγα, όπως είναι στην Αγία Τριάδα Κεραματών για μας, στο Γλυκόριζο για μας, τα οποία δεν τα είχαν λάβει υπόψη, αλλά και εγκαταστάσεις που έχουμε στην πόλη μας για να μπορέσουμε να τα εξαιρέσουμε από την ευρεία κήτη και να προτείνουμε μια πρόταση η οποία θα αξιοποιεί και κάποιες εκτάσεις παραποτάμιες για αναψυχή, για αθλητισμό, για αναψυκτήρια, που μπορούμε να πούμε έτσι ώστε ναι μεν να ολοκληρωθεί αυτή η μελέτη, η οποία θα προφυλάξει την πόλη, τους πολίτες και τις εγκαταστάσεις από μία πλημμύρα στα 50% χρόνια όπως τη μελετάνε, αλλά απ' την άλλη όμως θα μπορέσουμε και εμείς να πάμε ως πόλη δίπλα στο ποτάμο όσο γίνεται πιο κοντά, να αξιοποιήσουμε αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα που είναι να περνάει ένας ποταμός στην πόλη μας και να αναπτυχθεί η πόλη ένθεν και κακήθεν, ας πούμε, από το ποτάμι. Εκεί εμείς έχουμε σχέδια αυτή τη στιγμή, υλοποιούμε και έχουν ενταχθεί σε συνεργασία με το Ταμείο Ανάκαμψης και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Χωροταξίας τα τοπικά χωρικά σχέδια. Θυμίζω ότι η Άρτα δεν έχει γενικό πολυδομικό σχέδιο, δεν έχει ολοκληρωθεί γιατί δεν έχει τελειώσει και μελέτη οριοθέτησης. Και από εκεί και πέρα να μπορέσουμε και όπως και στο σχέδιο βιώσιμη στατιστικής κινητικότητας, έχουμε γεφυρώσει σε διάφορα σημεία να κάνουμε, να αναπτύξουμε αυτό το σχέδιο και αυτό το όρομα που έχουμε για την Άρτα. Εντάξει, είναι ένα ζήτημα, ένα θέμα, το μεγαλύτερο θέμα που απασχολεί την περιοχή της Άρτας. Το συζητάμε όχι τα τελευταία 5-10 χρόνια, τα τελευταία 30 χρόνια. Γιατί πραγματικά είναι ένα πολύ μεγάλο αναπτυξιακό έργο. Έχει περάσει πάρα πολλά κύματα, πολλές κυβερνήσεις, πολλές προσπάθειες. Εκτιμώ και πιστεύω και θέλω να πιστεύω ότι είμαστε προς το τέλος. Πρέπει να προλάβουμε την επόμενη προγραμματική περίοδο, δηλαδή στο επόμενο ΕΣΠΑ, έτσι ώστε να μπορέσει να μπει, γιατί αυτό είναι ένα έργο που είναι πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το έργο θα δώσει μεγάλη πνοή, μεγάλη αναπτυξιακή προοπτική για την πόλη μας. Θα λύσουμε πολλά ζητήματα και επιτέλους θα. Αν θέλετε, θα απολογηθούμε και εμείς ως πολίτες, γιατί πολλοί λένε γιατί δεν κάνετε κάτι στα παραποτάμια. Δεν μπορεί να γίνει κάτι στα παραποτάμια αν δεν λυθεί αυτό. Άρα λοιπόν είμαστε σε μια καλή περίπτωση. Συζητήσαμε σήμερα όλες τις τεχνικές λύσεις. Νομίζω ότι θα καταλήξουμε κάπου. Και πρέπει να καταλήξουμε κάπου, γιατί ξεκινάει καινούργια προγραμματική περίοδο. Ελπίζω και θέλω να πιστεύω ότι τουλάχιστον στις μέρες μας, γιατί από τότε που ήρθα στην Άρτα που ήμουν παιδάκι, μέχρι τώρα που γέρασα, αυτό το πράγμα συζητάω και όχι μόνο αυτό. Πιστεύω και θέλω να ελπίζω ότι θα το κλείσουμε το ζήτημα. Εδώ παρευρεθήκαμε στη συνάντηση με τους μελετητές. Νομίζω ότι ξεκαθάρισαν τα πράγματα αρκετά. Από τη δική μας την πλευρά, αυτό που είπαμε είναι ότι η θέση δική μας συντάσσεται με τις θέσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Δηλαδή θεωρούμε ότι η κατάλληλη λύση από όλες αυτές που προτείνονται είναι η λύση Δέλτα. Το ίδιο υπόθηκε και από την πλευρά των μελετητών και από την πλευρά της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, δηλαδή ένα κανάλι που θα λειτουργήσει σαν δεύτερο σχέδιο, ας πούμε, στην περίπτωση που δεν λειτουργήσει σύραγγα κάτω από την Περάνθη. Μονή σύραγγα μιλάμε εκεί. Τονίσαμε ότι έχει και η ΔΕΗ από την πλευρά της και από τους όρους που προβλέπονται στην ΑΕΠΟ μετά που βγήκε το 17. 4 περιβαλλοντικούς όρους, τους οποίους θα πρέπει να τους προχωρήσει, να τους μελετήσει και θα βοηθήσουν σε αυτή την περίπτωση. Και θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα και για την πόλη της Άρτας, αλλά και για τον κάμπο της Άρτας, που θα βάλει, ας πούμε, γενικά την περιοχή σε μια νέα κατεύθυνση και σε μια νέα ροή. Είναι πράγματα που πρέπει να γίνουν άμεσα και ο σχεδιασμός να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα επόμενα 50 με 60 χρόνια σε ένα περιβάλλον όχι απλά περιβαλλοντικής αλλαγής, αλλά και κλιματολογικής κρίσης, περιβαλλοντικής κρίσης με μεγάλες επιπτώσεις και για την τοπική κοινωνία και για την τοπική οικονομία και την παραγωγή. Μελέτη. Σας ακούμε. Ναι, πράγματι το Τεχνικό Επιμελητήριο Υπήρου το έχει απασχολήσει το ζήτημα, δεν θα μπορούσε να μην το απασχολήσει. Πέρα από το ζήτημα της αντιπλημμυρικής προστασίας υπάρχει και το ζήτημα της ανάπτυξης της πόλης, είναι το σχέδιο πόλης του δηλαδή, που χωρίς την οριοθέτηση του ποταμού Αράχθου δεν μπορεί να προχωρήσει. Ως Τεχνικό Επιμελητήριο είχαμε
γνωμοδοτήσαμε επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, συμμετείχαμε στη δημόσια διαβούλευση. Αυτό είχε γίνει τον Οκτώβρη του 2022, δηλαδή περίπου 5 μήνες πίσω. Δυστυχώς οι διαδικασίες φαίνεται πως δεν προχωράνε, τουλάχιστον όσον αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Θέλω να πω πως η περιβαλλοντική αδειοδότηση είναι προαπαιτούμενο για την μελέτη της οριοθέτησης. Χωρίς έγκριση περιβαλλοντικών όρων δεν μπορεί να προχωρήσει η μελέτη της οριοθέτησης, άρα και αυτό που λέγαμε πριν, δηλαδή και η αντιπλημμυρική προστασία, τα έργα διευθέτησης που θα καθοριστούν από την οριοθέτηση και τα επόμενα, η επέκταση του σχεδίου πόλης, η τροποποίησή του ή εν πάση περιπτώσει οτιδήποτε έχει να κάνει με πολυδομικό σχεδιασμό πηγαίνει πολύ πίσω. Αν είμαι αισιόδοξος ή απεσιόδοξος. Δεν είμαι ούτε αισιόδοξος ούτε απεσιόδοξος. Ο ρόλος μας είναι ως τεχνικό επιμελητήριο να μπορούμε να διασφαλίσουμε την εγκυρότητα, την τεχνική εγκυρότητα της όποιας λύσης προτείνουν οι μελετητές. Δεν υποκαθιστούμε μελετητές σε καμία περίπτωση, ούτε φορείς δημόσιους. Είμαστε ο τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας και μέσα από επεξεργασμένες θέσεις έχουμε την υποχρέωση να συνδράμουμε, όταν μας ζητείτε φυσικά, στην εγκυρότητα και στην αρτιότητα όποιας τεχνικής λύσης. Θέλω να επισημάνω την αναγκαιότητα πάντως της αντιπλημμυρικής προστασίας, είναι εκ του νου κάνευ πως θα έπρεπε να έχει γίνει. Η ΔΕΗ ως φορέας, ο οποίος φορέας έχει την διαχείριση του φράγματος, είναι υποχρεωμένη να τηρήσει τους περιβαλλοντικούς της όρους. Οι περιβαλλοντικοί όροι της ΔΕΗ από τους περιβαλλοντικούς όρους εξαρτάται η παροχή σχεδιασμού των αντιπλημμυρικών έργων. Όσο αυτά τα δύο δεν ξεκαθαρίζουν, νομίζω ότι θα γίνεται μια διελκυστίνδα η οποία δεν είναι υπέρ του έργου. Η διαβουλευσή έχει ολοκληρωθεί αλλά ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί η μελέτη. Η υπεύθυνη του μελετητικού γραφείου ενημέρωσε τους παραβρισκόμενους για την εξέλιξη ή και για τυχόν κάποιες καθυστερήσεις που έχουν προκύψει λόγω του ΚΑΣ. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στα πλαίσια της διαβούλευσης της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Έχει γίνει η προμελέτη των έργων διευθέτησης. Έχουμε 2 κομμάτια στο έργο, το έργο γύρω από την πόλη και το έργο κατάντη μέχρι τις εκβολές. Το έργο γύρω από την πόλη είναι γύρω στα 7 χιλιόμετρα. Μέχρι το Γλυκόριζο περίπου και από εκεί και κάτω είναι τα έργα στη διευθέτηση του Αράχθου που είναι και περιοχή Natura. Γύρω από την πόλη προτείνουμε bypass για να μπορούμε να διοχετεύσουμε την πλημμύρα που μπορεί να έρθει, που την έχουμε εκτιμήσει για το 1% περίοδο επαναφοράς γύρω στα 3-400. Η κήτη του Αράχθου με μελέτες που κάναμε και μαθηματικά μοντέλα μπορεί να χωρέσει αυτή τη στιγμή 2.000 κυβικά για να περάσουν και από το ιστορικό γεφύρι. Τα υπόλοιπα θα φύγουν με παρακάμψεις γύρω από την πόλη της Σάρτας, για τα οποία έχουν μελετηθεί 4 εναλλακτικές αυτή τη στιγμή. Διόρυγα από την Ελεούσα, σύραγγα κατάντι της Ιωνίας Οδού και να φεύγει ανάντι του βιολογικού, και κλειστή σύραγγα από την περιοχή έξω από την Ελεούσα που φεύγει ανάντι από το Ιμαρέτ. Αυτή τη στιγμή φαίνονται περιβαλλοντικά και τεχνικά 2 λύσεις οι προτιμητές. Είναι η δίδυμη σύραγγα που θα φύγει όλη η εκτροπή από την περιοχή κατάντι της Ιωνίας Οδού και κάτω από το παραλίμνιο, θα περάσει το λόφο Περάνθης. Αυτό θα διευκολύνει το ότι γύρω από την πόλη της Σάρτας δεν θα περάσουν πάνω από 2.000 κυβικά. Κάνουμε αναχώματα ευρείας κήτης, ούτως ώστε να οριοθετήσουμε την περιοχή που θα έχει τη ροή του το ποτάμι, αλλά δεν θα πνίξει ούτε κατοικημένες περιοχές, και σε αυτή την ευρεία κήτη θα μπορούν να γίνουν διάφορα έργα ανάπλασης, αθλοπεδιές, που θα προσεγγίσουν τον κόσμο για μια αισθητική και αναβάθμιση της πόλης. Τα bypass που θα πάρουν τα 1.400 κυβικά με τον ένα ή άλλο τρόπο, αυτή τη στιγμή από την περιβαλλοντική έχει προταθεί η λύση Δέλτα. Έχει στο τραπέζι, στα πλαίσια της διαβούλευσης, προταθεί να λάβουμε υπόψη μας σοβαρά τη λύση Α, που περιβαλλοντικά θεωρήθηκε σωστή. Και ακόμα αυτή τη στιγμή, μετά από 1,5 χρόνο που έχει κατευθεί η περιβαλλοντική, δεν έχουμε καταλήξει ποια λύση bypass θα πάρουμε. Επομένως, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσει να προχωρήσει η οριοθέτηση του Αράχθου.
που είναι προϋπόθεση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε να βγάλουμε τους περιβαλλοντικούς όρους. Σε ό,τι αφορά την κήτη του Αράχθου, κατεβαίνοντα την Ιωνία Οδό, ερχόμαστε δεξιά από τη ροή του ποταμού προς τα επάνω και κάνουμε το ανάχωμα της ευρείας κήτης, είναι η πορτοκαλή γραμμή που βλέπετε, η πορτοκαλή γραμμή. Στο κέντρο είναι η φυστάμενη σήμερα κήτη, η οποία υπάρχει από τη ΔΕΗ, την οποία την διατηρούμε όσο έχει και θα ενισχύσουμε τα αναχώματα όπου απαιτηθεί και βγουν στη φάση της ολικής μελέτης, αλλά σαν φιλοσοφία το διατηρούμε αυτό. Παίρνουμε τα αναχώματα ευρείας κήτης, δημιουργούμε μια μεγαλύτερη ευρεία κήτη προς τα δεξιά της ροής του ποταμού για να προστατεύσουμε περισσότερο και να έχουμε λιγότερη είσοδο στην αριστερή πλευρά που είναι η πόλη της Άρτα, της ευρείας κήτης. Παλιά ήταν το όριο της ευρείας κήτης από την αριστερή μεριά η περιφερειακή οδός. Τώρα έχουμε ανάπτυξη της πόλης κατά της περιφερειακής οδού έργα και έχουμε κάνει μια διαμόρφωση της ευρείας κήτης προς την αριστερή μεριά, προστατεύοντας κάποιες δραστηριότητες οι οποίες γίνονται, αφήνοντας βέβαια και τις δραστηριότητες οι οποίες θα είναι ήπιες, όπως έχει προβλέψει και η παλιά μελέτη της ΔΕΗ και οι οποίες μπορούν να συμπληρωθούν και στο υπόλοιπο κομμάτι, με ήπιες αθλητικές δραστηριότητες, ήπια πράγματα, τα οποία όμως εν γνώση μας είναι εντός της ευρείας κήτης. Η διαφορά με αυτό που βλέπετε είναι θα προστατευτεί το κτέλ το οποίο είναι εκεί, η περιοχή πάρκινγκ, τα πάρκινγκ βόρεια του Κάστου και εκεί το θέατρο Ορφέας και γυρνάει και καταλήγει στη γέφυρα. Από την επάνω μεριά. Μιλάμε υδραυλικά, έχουμε προτιμήσει την τέταρτη λύση γιατί θα μπορούσε το έργο να γίνει σε φάσεις, να έχουμε τα 2.000 κυβικά μέσα από το ποτάμι του Αράχθου, τα 700 κυβικά να φύγουν από τη Σύραγγα και μετά τα άλλα 700 να φύγουν με ανοιχτή διόρυγα από την περιοχή Ελεούσας. Δεν το θεωρήσαμε περιβαλλοντικά σαν τη βέλτιστη λύση, διότι θα έχουμε απαλωτριώσει σε αυτή την περίπτωση για την ανοιχτή διόρυγα που είναι πολύ λιγότερες αν θα κάνουμε μόνο τη Σύραγγα. Τεχνικά, σαν τεχνική, νιώθουμε μεγαλύτερη εξασφάλιση σε περίπτωση αστοχίας του έργου της Σύραγγας, ότι θα μπορούμε να έχουμε μια δεύτερη διέξοδο, την ανοιχτή διόρυγα, που από το σημείο που βγάζουμε την ανοιχτή διόρυγα είναι και η ιστορική εκτόνωση του Αράχθου μεταξύ Μαρέτ και Παλιάς Γέφυρας, που από εκεί εκτονώνεται ιστορικά ο Άραχθος. Αυτός είναι ο λόγος που είμαστε μεταξύ των δύο λύσεων και δεν έχουμε αυτή τη στιγμή καταλήξει. Έχουμε πει περιβαλλοντικά και τεχνικά ότι είναι σωστή η λύση Δέλτα, γιατί μπορεί να γίνει και σταδιακά το έργο. Το άλλο προϋποθέτει ότι τα έργα δεν μπορούν να γίνουν σταδιακά, γιατί η δίδυμη σύραγγα θα πρέπει να γίνει ενιαία.